Μου σε είδα στο Instagram που ανέβασες ένα πολύ ωραίο βίντεο που έφτιαχνες ένα υγιεινό πρωινό και είχες και ένα ερωτηματικό προς τον κόσμο που σε ακολουθεί. Αν το πακέτο θα πάει Τετάρτη, Πέμπτη ή Κυριακή. Ναι. Όχι, δεν έκανα πρόβλεψη. Δεν, ούτε ζήτησα από το κοινό μου να κάνει προφητεία προς... Απλά ήθελα να ξέρω τι αίσθηση έχουν και τι επιθυμία έχει το κοινό, γιατί όντως μου ανακοινώθηκε ότι θα αλλάξει ημέρα πριν από λίγες εβδομάδες, χωρίς να μου πούνε ακριβώς την ημέρα. Σήμερα μου ανακοινώθηκε καινούργια ημέρα, θα είναι Τετάρτη και πάμε μαζί όλοι για Τετάρτη. Άρα Τετάρτη 10 η ώρα? Τετάρτη 10 η ώρα. Μετά το τατουάζ. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ήταν όμως μία συνήθεια πεμπτιάτικη το πάμε πακέτο για τον κόσμο τόσα χρόνια? Σίγουρα, σίγουρα ήτανε. Αλλά μην ξεχνάς, δεν λέμε ότι και παλιότερα ήταν συνήθεια της Τετάρτης, πολύ παλιά. Κάποια στιγμή είχε μπει και Δευτέρα, ακόμη πιο παλιά. Σε είχαν βάλει απέναντι και από το παραπέντε και είχες πάει καταπληκτικά. Και καταπληκτικά δεν είχα πάει. Είχες αλλά είχες παλέψει πολύ καλά. Όλα τα σενάρια που λένε ότι εγώ θα σταματήσω να υπάρχω και ότι θα καταστραφώ, ότι δεν θα βλέπει κανένα στην εκπομπή, ότι θα κάνουμε μονοψήφιο κτλ. Φέτος θα έχεις πάλι απέναντι reality παιχνίδια. Σε αγχώνει αυτό? Εδώ δεν άγχωσε πέρυσι που ήταν ένα τέτοιο προϊόν τηλεοπτικό. Και είχε τη μονοκρατορία. Γιατί είναι μαχώσει φέτος που θα μοιραστεί ο κόσμος? Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να χώνεται κανείς. Πάντως δεν είναι μια δική σου απόφαση που Όχι, άλλαξε βέβαια. Πάλι Εγώ μέρα. Δεν αποφασίζω για το πρόγραμμα. Άλλη μόνο. Δεν έχω αποφασίσει ποτέ. Είπες την άποψή σου ότι εγώ δεν θα ήθελα να αλλάξει η μέρα. Την εκφράζεις Κανείς δεν θέλει να αλλάξει η μέρα που έχει εφήσει το κοινό να σε βλέπει τόσα χρόνια. Όμως αν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, εγώ είμαι στρατιώτης και δεν αφαιρώ τηρήσεις. Το ξέρετε αυτό χρόνια τώρα άλλωστε, ότι εγώ κάνω τη δουλειά μου και σέβομαι και τις ανάγκες του καναλιού. Δεν είμαι μόνη μου εκεί. Στο κανάλι το οποίο είσαι τόσα χρόνια στον Α, έχουν γίνει αρκετές αλλαγές. Βλέπουμε και σε σένα, στη δική σου εκπομπή, αλλά είδαμε και αλλαγή στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη. Σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρον να προσφέρει στον κόσμο κάτι πιο δυνατό, κάτι πιο συνεκτικό, κάτι πιο συγκεντρωμένο. Αν θέλεις, και εγώ θα επιθυμούσα η δική μου εκπομπή να είναι πιο μικρή, πιο σφιχτή και πιο ουσιαστική. Δεν ξέρω αν είδες το πρωινό με τον Νίκο Μάνεση. Ήταν μια καλή επιλογή του Α να βάλει τον Νίκο Μάνεση στην θέση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου. Είναι μια κόντρα πρόταση. Δεν είναι άλλο πράγμα κάνει ο ένας, εννοείται, και άλλο πράγμα τελείως κάνει ο άλλος. Φτιάχνει άλλο τελείως διαφορετικό κοινό.